Δηλαδή πριν ρώτησε στο Θεό εάν τον θέλει αυτό να το πάρει στη άντρα σου ή η γυναίκα σου. Πώς από εκεί και πέρα μετά. Εάν σου είπε ναι, βεβαίως και να. Αν το ρώτησε και σου είπε ναι ο Θεός, βεβαίως μετά να πάρει να σου το λόγο ότι με τις θέλει, σε ρώτησε. Και σου είπα αν είναι καλός, να το πάρω. Εάν δεν είναι, να μην το δώσεις. Αφού επέτρεψες και τον πήρα και μου σε είχα ρωτήσει, γιατί τώρα γίνεται αυτό. Γιατί το ρωτήσεις. Γιατί επιτρέπει αυτό το Α και το Β να γίνει. Αλλά ρωτάμε τον δεκάτο και τον πιθού, δεν το ρωτήσαμε. Ή κάνουμε το δικό μας το θέλημα, οπότε μετά πάμε και ρωτάμε και τα αρέσει. Λοιπόν, και εκεί πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι σε κάθε ένα, μια κίνηση την οποία κάνουμε, στην κάθε κίνηση, την παραμικρή κίνηση που κάνουμε, θα πρέπει να ρωτάμε τον Θεό. Το θέλει άλλο ο Θεός αυτό που κάνουμε. Αν είναι κάτι μια δουλειά, μια εργασία, το θέλει ο Θεός να κάνω αυτή την εργασία. Είτε αν από το δικό μου το θέλει και πέσω έξω, κατά το κεφαλίου μου έκανα και πέσα έξω. Αποφασίζω να χτίσω ένα σπίτι. Αποφασίζω να κάνω το ένα. Αποφασίζω να κάνω το άλλο. Φυσικά αποφασίζω είμαι εγώ. Αυτό είναι σίγουρο ότι αποφασίζω είμαι εγώ. Αλλά αυτό το οποίο έχω αποφασίσει όμως είναι θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Είναι θέλημα του Θεού. Άφησα τον Θεό να επέμβει, του άφησα χώρο να μπει με στη ζωή μου και να μου δείξει αν αυτό το οποίο κάνω είναι το θέλημά του. Ή μήπως κάνω το δικό μου. Ή να κάνω το δικό μου. Και μετά πάω και ρωτάω, δεν πάει κάτι καλά. Και ρωτάω μετά και ζητάω τα αρέστα από τον Θεό. Καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω είναι παράδομο. Δεν μπορώ να κάνω το δικό μου και μετά να ρωτάω τον Θεό. Και δεν είναι. Ξέρετε και στα παραμικρά πράγματα πρέπει να ξέρουμε αν αυτό το οποίο κάνουμε εν πάση περιπτώσει είναι θέλημα του Θεού. Μπορεί να λέμε σαν χριστιανοί και βάση τη ζωή μόνο Χριστό του Θεό παραδόμεθα. Να δούμε όλη μας τη ζωή. Και ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό που να κάνουμε το δικό μας. Και ότι τότε πώς κινούμε τα μέσα στα χέρια του Θεού. Και πρέπει να έχουμε αυτή τη συνέστηση, ότι κινούμε τα μέσα στα χέρια του Θεού. Αλλά για να έχουμε τη συνέστηση, πρέπει να έχουμε τη συνέστηση ότι όλα όσα κάνουμε είναι για τη δόξα του. Σαν μόνο κόσμο να έχει. Αλλά και σαν να έχει όσα χριστιανός. Ότι είναι όλα για τη δόξα του Θεού. Κινούμε με απότερο σκοπό τη δόξα του Θεού να εφαρμοστεί το θέλημα του Θεού ως εν ουρανό και επί της γης. Εάν αυτό δεν το επιτύχω στη ζωή μου, τότε κάνω το δικό μου. Και φυσικά γι' αυτό μετά και θα λογοποιηθώ. Γι' αυτό μετά και θα κρυφθώ από τον Θεό. Γιατί λένε ότι ο μοναχός που κάνει υπακοή δεν κρίνεται από τον Θεό. Γιατί τι κάνει, θα φορτώνει στο γεροντά του όλο. Α, δεν ξέρω, θα λέει στον Χριστό. Και ρωτάτε με ένα κάτι, εγώ υπακοή έκανα. Εγώ υπακοή, εμένα μου πρέπει να κάνω υπακοή. Βγαίνω το ρωτήσει. Και απαλλάσσεται. Εκείνος ο οποίος έκανε υπακοή. Και θα φορτώνει το γέροντα σήμερα. Ενώ είναι αντιθέσει όταν ο γέροντας βρεθεί και δει ότι ο μοναχός ή η μοναχή είχε κάνει το δικό του το θέλημα εν ημέρα κρίσεων. Πώς είναι δυνατόν όταν εγώ δω ότι άλλα έλεγα, άλλα έκανε ο τάδε. Άλλα έλεγε μπροστά μου, άλλα έκανε μπροστά την πλάτη. Αυτομάτως υποχρεωτικά θα μείνει στην προεκκλήσεων και αρχίζει η αποστασιοποίηση. Λες αυτός με πούλησε. Μπροστά μου έλεγε άλλα, ναι να είναι προηγημένο γέροντα, ναι να είναι προηγημένο γέροντα. Και δείχνουν ότι έκανε υπακοή. Στην πραγματικότητα όμως, κατεργάζεται το δικά του. Έκανε το ίδιο θέλημα. Πώς είναι λοιπόν, εγώ μετά να πω υπερασπιζόμενος και να πω, ναι αυτός κινήθηκε βάσης υπακοής.
Και ο ίδιος ο Χριστός θα του πει, εσύ άνθρωπε, ναι με δήλωνες, υπακούθησε για αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Είπε, λέει, πήγαινε ο πατέρας, λέει, μου, παιδί μου, κάνε αυτό και λέει, δεν θα το κάνω, λέει, πατέρα. Λέει, το Ευαγγέλιο, τι δεν πήγε, να το κάνει. Και ο άλλος του είπε ότι δεν θα πάω, αλλά πήγε, λέει, τελικά. Και όταν ποιος από τα δύο έπρεξε το θέλημα του Θεού. Τελικά το έπρεξε ο δεύτερος. Παρόλο το ότι αρνήθηκε στην αρχή, το κατανόησε μετά και πήγε και το έκανε. Άρα ο πρώτος που το είπε και δεν το έκανε, δεν λέει τίποτα. Έκανε πάλι το δικό του το θέλημα. Αν λοιπόν η εποπίση του ίδιου θέληματος είναι απαραίτητη, διότι από εκεί και πέρα ο μοναχός, η μοναχή, αφαλάσσεται από το να τεθεί ενώπιον ενός δικαστηρίου και να αρχίσει να απολογείται, να απολογείται, να απολογείται. Και μιλάμε για την περίπτωση όπου έλθει σαν άσταση κρίσεως, έτσι. Γιατί αν είναι στην τέλεια η υπακοή, ισχύει αυτό που λέγεται το Ευαγγέλιο, ότι μεταβαίνουν εκ του θανάτου η ζωή. Δεν μπορεί να υπάρξει από εκεί και πέρα να ερωτηθεί για πράγματα τα οποία. Όταν όμως βρεθεί ότι δεν είναι εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να διελεύσει. Και να διέλθει και να περάσει. Φρακάρει η υπόθεσή του. Και εκεί φυσικά θα πει ότι δεν έκανε το έκανε το ίδιο. Θέλει. Άρα λοιπόν η εποχή του ιδίου θελήματος είναι κάτι που τα απαραίτητα και να κινούμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού. Και αυτό το οποίο κάνουμε πάντα είναι να σκεφτόμαστε αφαιρούμε τη σωτηρία μας, αφαιρούμε ό,τι κάνουμε είναι να είναι και τη δόξα του Θεού. Δηλαδή αν δεν έχουμε μέσα μας το σκεπτικό μας να είναι η δόξα τελικά του Θεού για ό,τι γίνεται, να ξέρετε και ο Θεός δεν επιλέγει αυτό που κάνεις. Δεν επιλέγει αυτό. Πρέπει να εργαζόμαστε και να κινούμεθα μέσα σε ένα θέμα ότι ό,τι κάνω, κάνω για τη δόξα του Θεού. Εάν από μέσα μου δεν το έχω καταλάβει, πρέπει να το ενσυνδεστώ. Θα σας πω ότι εγώ το εντόπισα πολύ περισσότερο, το συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα, όταν επισκεφτόμενος με τους πατέρες της Κύπρου της Αγίας Άννας, επάνω στο άλλο νόμο, που είχαμε καθίσει εκεί με τους πατέρες και μιλάγαμε μέχρι για αυτά τα πράγματα. Και το Χριστόφησε και μετά από διάφορα πράγματα. Πνευματικά πράγματα της Ιησούς. Και η Ιώνη είχε πάει τέσσερις πρωί, πέμπτη και δεν θυμάμαι. Τα ψυχή ήταν και είχε πάει αργά η ώρα. Φτάσαμε να λέει όρθιο βαθένο σου. Οπότε λέμε σε κάποια στιγμή πρέπει να πάμε να χαμπλώσουμε να κινηθούμε. Και εδώ να κάνουμε το απόδειγμα. Γιατί έτσι απλώς να πούμε τη λόγια που ψευδίζει. Και είδε ζωή με μια απλότητα ο μοναχός. Μου λέει γιατί τόση ώρα τι κάνει. Τόση ώρα μου λέει τι κάνει. Δεν έχει κάτι. Και ποιον είχε μιλούσαν και είμαστε σαν άγρυπνοι που λέει τόση ώρα. Εκεί συνειδητοποίησα το τι μου έλεγε. Από εκεί κοίταξε γύρω και όλα τα σπιτάκια πάνω στη σκήνη της Αγίας Άννας. Σκέφτομαι και εγώ πράγματα, τι κάνω, για ποιο λόγο, για ποιον ερμηνεύω και είναι εδώ πέρα. Τι κάνουμε εδώ πάνω, σε ένα βουνό που απέναντι σου βλέπουν όλη τη μέρα τη θάλασσα. Τι ήρθα να κάνω, για ποιον ερμηνεύω εδώ πάνω όλοι οι άνθρωποι. Και εκεί συνειδητοποιήσω ότι όλη τους η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Θεό. Όλη τους κάθε κίνησή τους είναι για τη δόξα του Θεού. Ό,τι κάνουν, ό,τι συζητούν, ό,τι μιλούν, ό,τι ενεργούν, η ίδια είναι μια συνεχόμενη προσευχή. Η ίδια. Είναι αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν είναι μόνο το να λέω την ευχή Κύριε σου της θέλεης όμως. Αλλά όταν το όλο μου είναι και όλη μου ζωή είναι μια φλεγόμενη δάδα για τον Χριστό.
Άρα όταν αναλώνουμε όλη την ημέρα για τον Χριστό, γυρίζει και μου λέει ο τύπος στο βασιλάκι πάλι. Δηλαδή που θα πηγαίναμε να λέγαμε το άσπηλα μόλιτε, το καιρό είναι δέσποτα και τα λοιπά, το αποδείχνω. Τι περισσότερο θα ήταν προσθέσεις, δεν κατάλαβα. Τι παραπάνω θα μας δώσει αυτή τη στιγμή. Αφού είναι όλη μας η ζωή είναι για τον Χριστό. Αυτό που είναι ο τύπος εκεί πέρα. Σε ποιον μιλάγαμε τους λόγους. Για ποιον μιλάγαμε τους λόγους. Για ποιον συζητούσαμε. Για ποιον ξαναγυρίσαμε όλο το βράδυ. Αυτό μου είναι ο τύπος. Γι' αυτό μου λέει ο κόσμος έχει χάσει. Την ουσία και του έχει μείνει ο τύπος. Δηλαδή θεωρεί ότι άμα δεν κάνει αυτό, δεν πάει τώρα να κάνει ακόμη, θα είναι προσευχή τη ζωή. Γιατί όλη τη ζωή δεν είναι προσευχή. Όλη τη ζωή είναι για τον εαυτό του. Και αφού όλη τη ζωή είναι για τον εαυτό του, βέβαια μου αισθάνεται ότι πρέπει να παρακάνει κάτι τώρα για τον Θεό. Γιατί το κέντρο προσδιορίζεται από ίδιο. Είναι σαν να έχουμε έναν βασιλιά. Και να είμαστε όλη την ημέρα μαζί και να συζητάμε. Όλη την ημέρα μαζί. Έχεις καθίσει 15 ώρες, 18 και συζητάς μαζί του. Και συζητάς τα σχέδιά του και αυτόν, συζητάς το ένα, συζητάς το άλλο, συζητάς το άλλο. Και είσαι μαζί με άλλους δύο-τρεις και συζητάς. Μαζί με τον βασιλιά. Και λίγο πριν τελειώσει η συζήτηση και πείτε να πούμε καληνύχτα, λέμε ξαφνικά, δεν πάμε να πούμε και δύο λέξεις, να συζητήσουμε με τον βασιλιά. Τι να σου πει ο άλλος, έλα χαζώσεις. Αφού 15-18 ώρες μαζί του είμαστε και μιλάγαμε τώρα και ακόμα δεν είναι μπροστά μας, δεν έχει φύγει. Τι πάμε πάλι να ξαναπούμε, να πούμε τι τώρα. Αφού όλη την ημέρα, εκτός αν δεν είσαι όλη την ημέρα μαζί του. Αν όλη την ημέρα δεν αισθάνεσαι ότι είσαι μαζί του, αν όλη την ημέρα δεν είσαι το είναι σου, δεν είναι για αυτόν, ναι. Δεν είναι η ψυχή σου δοσμένη ότι κάνεις για αυτόν, ναι. Αν δηλαδή εκεί που φυκαλίζεις τα μαρούλια, εκεί που είσαι στα πρόβατα ή στην Ελλάδα, εκεί που είσαι στο ιερογραφείο, εκεί που είσαι στο κέντρημα, στο κομποσκήνι, στην καθαριότητα, στο μαγείρεμα, εάν έχεις αίσθηση ότι μαγειρεύεις για τον εαυτό σου, εάν έχεις αίσθηση ότι καταλύσεις τα δικά σου τα ζώα, αν έχεις αίσθηση ότι υπηρετείς και είσαι υπηρέτης κάπου, της Μόνικας, της γερότησας, βέβαια, εκεί τότε δεν δουλεύεις. Δεν είσαι όλη την ημέρα αφιερωμένος στον Χριστό. Όταν όμως εργάζεσαι εκεί αυτό το διακόνημα το οποίο κάνεις και σκέφτεσαι ότι είναι ο κήπος, βασιλιά μου, του Χριστού μου, τον κήπο του στηρίζω. Όταν είμαι αρχοντάρης, είμαι εκείνος που με έβαλε να υποδέχομαι και ποιους, τους δικούς του επισκέπτες. Δεν έρχονται για μένα, δεν έρχονται για σένα. Και γι' αυτό τους λέμε, περάστε μέσα να προσκυνήσετε και να χαιρετήσετε. Εμένα θα χαιρετήσει. Το φιλικό πρέπει να πάει να χαιρετήσει.